Άμεσε αλλά λίγε αλλαγέ στον εν κυβερνητικό σχήμα για τα μάτια του κόσμου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μιτσοτάκη μετά τι φωτιέ που κατέκαψαν την Ελλάδα. Αυτή που δέχτηκε υποβάθμιση είναι η Αριστοτελία Πελώνη, η οποία τυπικά ήταν κυβερνητική εκπρόσωπο μετά την παρέτηση του Χρήστου Ταραντήλη. Παρ' όλα αυτά, στην ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, αναφέρεται πω ο νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο θα είναι ο Γιάννη Οικονόμου, με την Αριστοτελία Πελόνη να παραμένει αναπληρωματική κυβερνητική εκπρόσωπο. Από το Μαξίμου πάντως διαραίουν πως δεν πρόκειται για ανασχηματισμό αλλά για αλλαγέ, ενώ ο ανασχηματισμός θα γίνει λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με το μήνυμα ανασχηματισμό, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Τριαντόπουλος αναβαθμίζεται σε υφυπουργό στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικέ καταστροφές. Ο ΕΟ σήμερα υφυπουργό τον Πρωθυπουργό Χρήστο Γεώργιο Κέρτσο αναλαμβάνει υπουργό επικρατεία με τι ίδιε αρμοδιότητε. Ο έω σήμερα Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων Γιάννη Οικονόμου αναλαμβάνει Υφυπουργό τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο έω σήμερα Υφυπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση Γεώργιο Τήλιο αναλαμβάνει Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων στη θέση του Γιάννη Οικονόμου. Τέλο, ο έω σήμερα Υφυπουργό τον Πρωθυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο αναλαμβάνει Υφυπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση στη θέση του κυρίου Γεώργιου Στήλιου.